Από την αντιπολίτευση και συγκεκριμένα από την Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννα ήρθε η λύση στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε σε ό,τι αφορά την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων μετά από προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας για την νομιμότητα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης λόγω της μη τήρησης της ποσόστοσης φύλου. Οι γυναίκες Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης του Θωμά Μπέγκα επέδωσαν στον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων υπεύθυνες δηλώσεις, με τις οποίες κάνουν γνωστό ότι δεν επιθυμούσαν και δεν επιθυμούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Την εξέλιξη αυτή έκανε γνωστή κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο επικεφαλής της παράταξης, Θωμάς Μπέγκας, κάνοντας λόγο για μια πράξη ευθύνης από πλευράς της παράταξής του, η οποία, όπως είπε, δεν στοχεύει στην αναστάτωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των επιχειρήσεων του Δήμου στη λογική και τις πρακτικές της αντιπολίτευσης της Τρικλοποδιάς. Χθες, οι γυναίκες Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξής μας υπέγραψαν και επέδωσαν τις υπεύθυνες δηλώσεις που ζητήθηκαν από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, συμβάλλοντας στην προσπάθεια της διοίκησης να επιλύσει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε σε σχέση με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, πρόβλημα που έχει σχέση με την ποσόστοση των γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η ενέργειά μας αυτή αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι η παράταξή μας, Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα, έχει ως μοναδικό σκοπό να υπηρετεί τους πολίτες και σε καμία περίπτωση δεν στοχεύει στην αναστάτωση της ομαλή λειτουργίας των υπηρεσιών και των επιχειρήσεων του Δήμου με λογικές και πρακτικές αντιπολίτευσης της Τρικλοποδιάς. Αυτό που εμείς αντιμετωπίσαμε κατά κόρον την περίοδο της δικής μας διοίκησης. Πλαισιωμένος από τους Δημοτικούς Συμβούλους και εκπροσώπους της παράταξής του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΗ, Θωμάκιο Τίτσα και Μάκη Χρυσοστόμου, ο κύριος Μπέγκας από την πλευρά του έθεσε ωστόσο δύο σημαντικές παραμέτρους. Η πρώτη, όπως είπε, έχει να κάνει με την πολιτική ευθύνη της διοίκησης της ΔΕΙΑΗ και της Δημοτικής Αρχής, που δεν έκανε σωστά τη δουλειά της σε ό,τι αφορά την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφήνοντας έτσι το πρόβλημα να αδιαιωνίζεται. Καταρχάς, τίθεται το ερώτημα, ποιος έχει την ευθύνη συγκρότησης ενός Διοικητικού Συμβουλίου? Προφανώς η εκάστοτε Δημοτική Αρχή. Έκανε η σημερινή Δημοτική Αρχή σωστά τη δουλειά της? Προφανώς όχι. Η μέθοδος που επιλέγει σήμερα να επιλύσει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε επί της ουσίας ευτελίζει τις διαδικασίες της διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση, η Δημοτική Αρχή όφιλε δημόσια να αναγνωρίσει την πολιτική της ευθύνη και στη συνέχεια να ζητήσει τη βοήθεια των παρατάξεων της αντιπολίτευσης για την επίλυση του προβλήματος. Δεν το έκανε. Το πρόβλημα είναι γνωστό στη διοίκηση πάνω από ένα χρόνο, εξαιτίας προσφυγής που έχει κατατεθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση από μέρους αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΗ, ο οποίος προτάθηκε από συμπράττουσα παράταξη στη Δημοτική Αρχή την ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία. Γιατί η διοίκηση της ΔΕΙΑΗ άφησε το χρόνο να κυλήσει με κίνδυνο να καταπέσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΗ με απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης και μαζί με αυτό ένας μεγάλος αριθμός αποφάσεων, γεγονός που θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη λειτουργία της επιχείρησης και στην εξέλιξη σημαντικών έργων. Δεν αποτελούν άραγες αυτά τα στοιχεία απόδειξη ανικανότητας διοίκησης με αποτέλεσμα να βλάπτεται ο τόπος και οι πολίτες? Και βέβαια, ο ανεύθυνος τρόπος άσκησης διοίκησης δεν περιορίζεται στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αρκεί να θυμηθούμε ως ένα άλλο παράδειγμα τη διαδικασία έγκρισης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του αγωγού ομβρίων της Οδού Νιάρχου και να θυμηθούμε τη μέθοδο που ακολούθησε η διοίκηση της ΔΕΙΑΗ, έτσι ώστε να αντιληφθούμε
πόσο επιπόλαια και ανεύθυνα συμπεριφέρεται. Η δεύτερη παράμετρο, σύμφωνα με τον κύριο Μπέγκα, έχει να κάνει με την ηθική και την δεοντολογία στην πολιτική. Επεσήμανε ότι η παράταξή του δεν επρόκειτο ποτέ να πρωταγωνιστήσει στην ανάδειξη ενός τέτοιου ζητήματος, το οποίο θα δημιουργούσε αναστάτωση σε μια δημοτική επιχείρηση, υπενθυμίζοντας όμως ότι κάτι τέτοιο έγινε από την ανεξάρτητη δημοτική πρωτοπορία ως αξιωματική αντιπολίτευση τότε, την περίοδο της δημαρχιακής θητείας του Θωμά Μπέγκα. Η δεύτερη παράμετρος που πρέπει να αναδειχθεί έχει σχέση με την ηθική και τη δεοντολογία στην πολιτική. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω ότι η παράταξή μας ποτέ δεν θα πρωταγωνιστούσε ως παράταξη αντιπολίτευσης στην ανάδειξη ενός τέτοιου ζητήματος, το οποίο θα δημιουργούσε αναστάτωση σε μια δημοτική επιχείρηση. Και αυτό πράξαμε, παρότι το πρόβλημα μας ήταν γνωστό από την πρώτη μέρα. Στη δημοτική περίοδο 2014-2019, η παράταξη της ανεξάρτητης δημοτικής πρωτοπορίας συμπράττουσα σήμερα παράταξη στη Δημοτική Αρχή, τότε αξιωματική αντιπολίτευση, πρωταγωνιστεί ώστε να κινηθεί η διαδικασία υποβολής μιας αντίστοιχης προσφυγής. Εκπροσωπείται δε σε εκείνο το Διοικητικό Συμβούλιο από τον σημερινό αντιπρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΙΑΗ και αναπληρωματικό μέλος της παράταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο σημερινός προσφεύγων. Και εδώ παρενθετικά τίθεται το ερώτημα. Ο σημερινός αντιπρόεδρος δεν όφιλε να διαθέτει καλύτερα ανακλαστικά για να προστατεύσει την επιχείρηση από τη σημερινή της περιπέτεια, έχοντας την προθύστερη εμπειρία, που μάλιστα, όπως προείπα, ήταν αυτός ο οποίος στήριξε? Και δεν φτάνει που ανεξάρτητη δημοτική πρωτοπορία πρωταγωνιστεί σε εκείνη την περίοδο, ώστε να κατατεθεί η προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση, στις 28 Ενδεκάτου του 2014 εκδίδει και διθυραμβικό δωτίου τύπου με το οποίο πανηγυρίζει για το αίσιο, σε εισαγωγικά, αποτέλεσμα της αντιπολίτευσης της Τρικλοποδιάς. Όχι, κύριοι της Δημοτικής Αρχής, δεν είμαστε οι ίδιοι. Η παράταξή μας έχει αρχές, ήθος και δεοντολογία στην άσκηση της πολιτικής, προτάσσοντας το συμφέρον του τόπου και των πολιτών και όχι το μικροπολιτικό συμφέρον. Και αυτό οι συμπολίτες μας το γνωρίζουν πολύ καλά.